Ανόγια, η γη του Δία, γη των κουρητών του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της αντίστασης. Ανόγια, η συνέχεια του Βυζαντίου, χτισμένα στην άνογη του Ψιλορίτη, στέλνουν μέσα στους αιώνες των αιώνων το μήνυμα για ελευθεριά και εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Κέντρο επαναστατών την Τουρκοκρατία με δύο ολοκαυτώματα. Κέντρο αντίστασης κατά του ναζισμού την κατοχή με το τρίτο ολοκαύτωμα από τους φασίστες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ανογίων. Για μισό αιώνα κρατάει ψηλά τη σημαία του ανογιανού πολιτισμού, κρατάει άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού. Οργανωτής εκατοντάδων εκδηλώσεων εντός και εκτός Ανογίων, καθοριστικός και ο κοινωνικός του ρόλος είναι ο και θα παραμείνει συμπαραστάτης στα προβλήματα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Συνεχίζει να σέρνει το χορό μιας ατόφιας παράδοσης, ακολουθώντας πιστά χορευτικά βήματα των αρχαίων κουρητών. Κυρίες και κύριοι, όταν παρουσιάζεις ένα καλλιτέχνη, συνήθως βάζεις μερικά επίθετα για να δώσεις περισσότερη έμφαση. Όταν παρουσιάζεις όμως ένα καλλιτέχνη του διαμετρήματος του επόμενου καλλιτέχνη, λες απλώς, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Κουλάς. Πριν ξεκινήσω, αισθάνομαι την ανάγκη να σας καλησπερίσω σαν ανογιανός καλλιτέχνης και να εκφράσω τη χαρά μου απόψε, ιδιαιτέρως στους συναδέλφους μου, τα μουσικά συγκροτήματα, τα χορευτικά συγκροτήματα που τιμούνε το χωριό μου απόψε, και όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε αυτή την εκδήλωση και το χωριό μου. Εύχομαι να είναι η απόψινή βραδιά σε όλους σας μια όμορφη, ευχάριστη ανάμνηση. Ανογιανός πηδικτός. Ο Περέχιος Ανογιανός Πηδικτός είναι ένας αντρικός χορός με
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους πηδηχτούς βηματισμούς και τα δυνατά κτυπήματα των ποδιών στο έδαφος και αποτελεί απόϊχο του πυρίχιου χορού. Τα χέρια των χορευτών πιάνονται από τις παλάμες χιαστή, εκτελώντας έτσι το χορό. Οι ρίζες του συγκεκριμένου χορού ξεκινούν από τη μυθολογία, όπου ο Κρόνος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βασιλική του εξουσία, σκότωνε κάθε δικό του παιδί που γεννιόταν. Έτσι η Ρέα, γυναίκα του Κρόνου, για να γλιτώσει το παιδί που επρόκειτο να γεννήσει, διέφυγε στην Κρήτη, στο Ιδαίον Άνδρο, στην Ίδα. Εκεί έκρυψε το νεογέννητο Δία και οι κουρίτες επιστρατεύτηκαν για να καλύψουν το κλάμα του βρέφους, χορεύοντας έξω από τη σπηλιά με επιδειχτές ρυθμικές κινήσεις και χτυπώντας τα πόδια με τις ασπίδες του στη γη, δημιουργώντας έτσι την πρώτη μορφή του πυρίχιου ενογιανού πηδηχτού. Και μία μαντινάδα του κυρίου Γεώργιου Μπέρκη. Τα νόγια μας τα χτίσανε πάνω στα αποκαίδια, σκιάς τρεις φορές άλλες γενιές. Μα τα θεμέλια ίδια.